Ο κύριος Μίμης Ανδρουλάκης, βουλευτής Β' Αθηνών του ΠΑΣΟΚ, έχει το λόγο. Κύριοι συνάδελφοι, άκουσα το πρωί τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, ένα χαρισματικό πολιτικό. Δεν είναι βέβαια εδώ, αλλά ήθελα να του πω ότι όταν διαχειριζόμαστε μια μεγάλη κρίση, δεν μετράει απλώς το δίκαιο και η αλήθεια των επιχειρημάτων. Η αλφαβήτα στη διαχείριση μιας κρίσης είναι εμπιστοσύνη, εμπιστοσύνη, εμπιστοσύνη. Ή, αυτό είναι το τραγικό δίλημα των ημερών, ή θα αναχτηθεί αυτή η εμπιστοσύνη, θα ενισχυθεί ας πούμε η πολιτική νομιμοποίηση, θα υπάρξει μια βασική πολιτική και κοινωνική σταθεροποίηση, μια εθνική και κοινωνική συνεννόηση ενώπιση των κρίσιμων διαπραγματεύσεων, μια αφήγηση εθνική με αρχή, μέση και τέλος, όχι τριμηνιαία. Ή θα ενισχυθεί η νομιμοποίηση πατάσσοντας τη βοροδιαβηγή των εχόντων διαφορετικά. Η χώρα μοιραία, αναγκαστικά, θα συρθεί κάτω από τις χειρότερες συνθήκες σε εκλογές χωρίς ακόμα ορατές εναλλακτικές λύσεις και θα προσευχόμαστε να είναι αυτή τη φορά όλα διαφορετικά. Δηλαδή, να μην υπάρξει ο αυτοκαταστροφικός κύκλος τυφλών εξελίξεων που προηγήθηκαν σε όλες τις μεγάλες ιστορικές χρεοκοπίες της Ελλάδας, και δεν σας κρύβω, το μυαλό μου γυρίζει διαρκώς στο μαύρο 97. Κύριοι συνάδελφοι, ο Παπανδρέου, όλη η πολιτική αρχηγή, όλη η Βουλή θα έπρεπε να απευθυνθεί στην Ευρώπη και να της πει: κοιτάξτε να δείτε, όταν πριν 2.500 χρόνια ο Σόλων διαχειρίστηκε μια κρίση χρέους, ξέρετε τι έκανε, κύριοι συνάδελφοι? Το τάλαντο από 70 δραχμές το πήγε στις 100. Δηλαδή έριξε ρευστότητα στο σύστημα σε μια εποχή που δεν υπήρχε πραγματική αγορά. Ξέρετε τι έκανε ο Δινήσιος των Συρακουστών, σας το είπα πριν 2 χρόνια σε αυτήν την άδεισα. Διπλασίασε τη νομισματική κυκλοφορία. Τη μία δραχμή την έκανε 2. Ξέρετε, κύριοι συνάδελφοι, όταν κάποτε στο Κογκρέσο το Αμερικανικό φώναζαν οι βουλευτές «Βοτ, βοτ, ψήφο, ψήφο», όπως και σήμερα έφεραν στο Κογκρέσο νομοσχέδια, όπως έχω πει, του ΡΕΠΑ, σαν τη μηχανή του Γκαζόμ, τα παίρνει όλα ΣΥΡΙΖΑ, να πούμε, και τέλος πάντων, δηλαδή νομοσχέδια χειρουργείου έμπεδου, όχι πλαστικής χειρουργικής, αναγκαστικά, αναγκαστικά θέλετε. Τότε ψήφισαν οι βουλευτές και δεν ήθελαν ούτε συζήτηση. Γιατί? Γιατί είχαν δει τα χειρότερα, είχαν κλείσει 10.000 τράπεζες, υπήρχε εμπιστοσύνη, και το κυριότερο, υπήρχε η δυνατότητα ρευστότητα, 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 δηλαδή νομισματικά και δημοσιονομικά, μέσα τα οποία, κύριοι ηγέτες της Ευρώπης, δεν τα διαθέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι αδύνατον να διαχειριστεί αυτή την κρίση και κινδυνεύει το ευρώ από συστημική κατάρρευση. Αυτό πρέπει να πούμε όλοι μαζί εδώ. Όλοι μαζί θα έπρεπε να πούμε: κύριοι της Ευρώπης, σας ευχαριστούμε. Αλλά το τίμημα της διάσωσης της Ελλάδας από άμεση χρεοκοπία δεν μπορεί να είναι η καταδίκη της, η τιμωρία της σε μια μακρόχρονη ύφεση που θα την οδηγήσει σε απίστευτα επίπεδα ανεργίας, θα καταστρέψει το παραγωγικό της δυναμικό και, κύριοι συνάδελφοι, θα ακυρώσει τα μέτρα της δημοσιονομικής προσαρμογής. Τα πρωτογενή ελλείμματα που θα κυνηγάμε όλο σε κατώτερο επίπεδο θα γενικεύσει την κρίση εμπιστοσύνης και την κατάρρευση, την πτώχευση που αποφύγαμε στην αφετηρία θα τη βρούμε στο τέλος υπό χειρότερες συνθήκες, εξαντλημένοι. Αυτό πρέπει να τους πει ο Παπανδρέου την Κυριακή. Αυτό και μόνο. Δεν είναι δυνατόν, κύριοι συνάδελφοι. Όλοι μαζί πρέπει να το πούμε. Εάν η Ευρώπη δεν ανασχέσει την ηφαισιακή διαδικασία, η κρίση χρέους θα πάρει καταστροφικές διαστάσεις. Ούτε η δημοσιονομική προσαρμογή θα ακυρωθεί. Ούτε ο διακανονισμός του χρέους θα ακυρωθεί. Προσέξτε, κύριοι, αν θέλετε, αν είχαμε ένα πίνακα εδώ θα σας το έδειχνα. Εάν πιέσουμε 50% το χρέος, σε συνθήκες ύφεσης θα ξαναεκτινάχθει πάνω. Αυτή είναι η σκληρή πραγματικότητα, κύριοι συνάδελφοι. Πρέπει όλοι μαζί να έχουμε ένα πλαίσιο εθνικής και κοινωνικής διαπραγμάτευσης. 1, 2, 3 αντικειμενικά το έχουμε. Προσωπικά σας λέω, νοερά σήμερα ήμουν με τις διαδηλώσεις. Και ήθελα η διαδήλωση να γίνει και στο Βερολίνο και στο Άμστερνταμ και στο Όσλο, και να πούμε όλοι μαζί οι Ευρωπαίοι
ότι κύριοι, οι ηφαισιακές πολιτικές και στις πλεονασματικές και στις ελληματικές χώρες καταστρέφουν το ευρώ και τις κοινωνίες. Είναι Ευρώπη αυτή, όλοι μαζί. Θα έπρεπε να πούμε όχι σε γενικευμένες πολιτικές λιτότητας. Αυτό είχα να σου πω, κύριοι συνάδελφοι, και αισθάνομαι ότι με ευθύνη όλων πρέπει να υπάρξει μια μεταβολή στο πολιτικό σκηνικό. Αλλιώς δεν θέλω να ολοκληρώσω τη φράση μου. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον κύριο Μίμη Ανδρουλάκη, βουλευτή Β' Αθηνών του ΠΑΣΟΚ.